Πώς βρεθήκατε μαζί με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τη Λένα Δροσάκη, εσείς οι τρεις μαζί? Ξέρετε κάτι μία για την άλλη, ρε παιδί μου? Εγώ θα σου πω μόνο για τη σχέση που έχω με την Άννα, που είμαστε φίλες πάρα πολλά χρόνια. Την περίοδο που συνέβαιναν τα γεγονότα στην Άννα, εγώ το ζούσα μαζί με την Άννα. Ήμασταν πολύ φίλες τότε. Και τώρα είμαστε πιο πολύ φίλες από ποτέ. Εξαιρετικό. Αν αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο και κατήγγειλες, ερχόταν μπροστά σου να σου ζητήσει συγγνώμη κοιτώντας σε στα μάτια, θα σου ήταν αρκετό? Σε μένα ναι, αλλά στα υπόλοιπα πράγματα που έχουν συμβεί, όχι, δεν είναι ποτέ αρκετό νομίζω αυτό. Αλλά ένα συγγνώμη θα ήταν υπέροχο, ναι. Θα πάω στο δικαστήριο? Φυσικά. Το θεωρώ. Έχεις σκεφτεί δηλαδή ότι θα έχεις απέναντί σου ένα δικηγόρο που θα προσπαθήσει να σε βγάλει όφη? Ας προσπαθήσει να κάνει ό,τι θέλει. Άμα δεν έχω τίποτα να κρύψω, τι να βοηθώ? Δεν είμαι εγώ αυτή που πρέπει να φοβάμαι. Πριν από 2-3 εβδομάδες, η Βάνα Μπαρμπέ. Σιγά και μη. Όχι, δεν θα. Ούτε ξέρεις γιατί θέλω. Γιατί είναι γυναίκα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έκανε όλη τη δουλειά μόνη της. Τι εννοεί? Ο κόσμος έχει κρίνει και. Άμα δει κάποιο σχόλια κάτω από βίντεο, όπως είναι, θα τα δει. Δεν χρειάζεται εγώ να σχολιάσω τίποτα απολύτως. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεσαι και εσύ όμως, ε? Φυσικά. Εγώ καθόμουν στη τηλεόραση και το έβλεπα που μίλαγε για μένα προχθές. Και. Την είδα και στον δρόμο όμως. Α, και. Δεν θα σας πω. Της είπες κάτι? Κάτι της είπα. Και σου απάντησε? Δεν ξέρω αν με άκουσε, ήταν από μακριά. Ελπίζω να με άκουσε. Εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση ίσως και ο τρόπος που λέγεται κάτι. Δηλαδή πολλές φορές. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση τίποτα. Αλήθεια λες? Εγώ εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι, βρε παιδιά, μετά από 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Ειδικά για το συγκεκριμένο δεν εντυπωσιάζομαι καθόλου. Επειδή προέρχεται από το συγκεκριμένο άτομο? Όχι, μες. Γιατί περιμένω τη λάσπη να έρθει. Το περιμένω. Είναι φυσική συνέπεια όλων αυτών που γίνονται.